Και τώρα, κύριε Πρόεδρε της ΓΕΣΕΒΕ, κύριε Γιώργο Καβαθά, με όλη αυτή την κατάσταση, τι εσείς πώς τα εκτιμάτε όλα αυτά με βάση αυτά τα οποία βιώνετε μέσα από όλη αυτή την παραγωγική αλυσίδα και όλη αυτή την ομάδα των επαγγελμάτων που είναι στη δύναμη της ΓΕΣΕΒΕ? Καλημέρα κύριε Δουμηράη. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας και καλή Σαρακοστή. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε μία τρίδυμη οικονομική κρίση, η οποία συνδυάζει τις υποχρεώσεις και τα βάρη που φέρνουν τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την προηγούμενη δεκαετία, τα βάρη και τις επιβαρύνσεις που μας έδωσε η πανδημία και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα του ενεργειακού, το οποίο επιτείνει και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Και άκουσα και λίγο πριν μου δώσει το λόγο να βλέπουμε τις απαγορεύσεις της, και από την ουκρανική εξαγωγή από την Ουκρανία και από τη Ρωσία, και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μια επιβάρυνση επιπλέον της, της χώρας μας και σε ενεργειακό κόστος, και αυτό το βλέπουμε στις ανατιμήσεις και στις διεθνείς αγορές τόσο των καυσίμων όσο και της, του φυσικού αερίου, το οποίο επιβαρύνει υπέρμετρα τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά. Και βεβαίως η αντίδραση πρέπει να έρθει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ειδικό ταμείο για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και της, των πληθωριστικών τάσεων που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα, γιατί είναι βέβαιο ότι οι εθνικές κυβερνήσεις από μόνες τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση σε οικονομικό πεδίο. Από τα όσα μέχρι σήμερα έχετε βιώσει, από τα όσα μέχρι σήμερα έχετε ζήσει, από τα όσα γνωρίζετε αναφορικά με τους ρυθμούς που κινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύετε ότι αυτό το περίφημο Ταμείο Ακρίβειας, γιατί σε αυτό πάμε κοντολογής, ότι μπορεί πολύ γρήγορα να λειτουργήσει, μπορούμε πολύ γρήγορα να δώσουμε ή να δώσουν δημοσιονομικό περιθώριο, όπως έλεγε τις προηγούμενες ημέρες και ο κύριος Σταϊκούρας? Κοιτάξτε κύριε Βιολάκη, νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο περιθώριο, είτε μιλάμε σε εθνικό είτε μιλάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη την έχουμε συνηθίσει να έχει πολύ αργά τα ανακλαστικά. Δείτε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποφασίστηκε τον Ιούνιο του 20, πλησιάζουμε τον Ιούνιο του 22 και δεν έχει αρχίσει η εκταμείευση. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα ταμείο ακρίβειας, ένα ταμείο το οποίο είτε το δημιουργείς και περιμένουμε σήμερα τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λειτουργεί άμεσα, είτε έχει χάσει το τρένο. Γιατί μετά θα μιλάμε για πλήρη καταστροφή. Τι σας φοβίζει πολύ περισσότερο μέσα από όλα αυτά τα οποία βιώνετε ως επαγγελματίες? Με φοβίζει ιδιαίτερα η μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, η οποία παρά τις βελτιώσεις που φαίνεται στους δείκτες στην πραγματική οικονομία, αυτό δεν ανακλά. Και το δεύτερο είναι ότι μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μέσα από το αύξηση του κόστους τόσο των βασικών καταναλωτικών αγαθών όσο και του κόστους ενέργειας και μετακινήσεων. Άλλωστε αυτή η εβδομάδα μάλλον, την Πέμπτη, θα δώσουμε στη δημοσιότητα και την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ σε σχέση με τα εισοδήματα των ελληνικών νοικοκυριών, από την οποία θα σας δώσω δύο στοιχεία. Ένα, ότι το 50%, ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνει ότι το εισόδημα το μηνιαίο εξαντλείται το πρώτο 20ήμερο του μήνα, τη 19η ημέρα για να είμαι ακριβής, και από την άλλη πλευρά το ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνουν ότι το 22, λόγω ακριβώς του ενεργειακού κόστους, θα θεωρούν ότι θα έχουν μειωμένο εισόδημα. Mm-hmm. Αυτό σε αντανάκλαση στην πραγματική οικονομία θα είναι καταστροφικό. Γιατί αυτό σημαίνει ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την αλυσίδα της αγοράς και τα καταστήματα, από τη στιγμή που είναι μειωμένη η καταναλωτική μας η δύναμη, αυτό έχει αποτύπωση σε εσάς και εσείς επιχειρηματίες είστε, αλλά και καταναλωτές είστε, και αυτό το βλέπετε. Αυτό σημαίνει και λουκέτα, περαιτέρω λουκέτα, γιατί αν θυμάμαι καλά περί λουκέτων μιλάτε εδώ και πάρα πολλούς μήνες.
Κοιτάξτε, αυτό φαίνεται από την, την εξαμηνία έρευνα του ΜΕΓΕΣΕΒΕ, ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις εκφράζουν την αβεβαιότητα για το μέλλον τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις θα κλείσουν, αλλά ότι υπάρχει, μπαίνουν στο φάσμα του κινδύνου λουκέτου, και βεβαίως αυτό θα αποτυπωθεί σε έναν βαθμό και σε λουκέτα. Από την άλλη πλευρά πρέπει να τονίσω ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο Ουκρανικό ενδεχόμενο να μας δημιουργήσει και προβλήματα στην τουριστική αγορά. Μια τουριστική αγορά η οποία οι προσδοκίες μας για το 2022 ήταν πάρα πολύ καλές και ανεβασμένες οι κρατήσεις, σε τέτοιο βαθμό που λέγαμε θα ξεπεράσουμε το 2019. Ναι. Μόνο που ήταν. Ναι, τώρα κανένας δεν μπορεί να πει με τα βεβαιότητες ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από το Ουκρανικό, γιατί εκεί είναι όλα στηρίζονται στο πόσο θα διαρκέσει αυτή η εμπόλεμη κατάσταση. Είναι τελείως διαφορετικό να μιλάμε για μια πολεμική σύραξη η οποία διαρκεί 15 μέρες και αλλιώς θα μιλάμε αν είναι μια σύραξη η οποία θα διαρκέσει περισσότερο. Τουρισμός, τουριστικά επαγγέλματα, επισιτισμός κρίνεται ότι είναι η πιο επιρρεπής τομής επαγγελματικά αυτή την ώρα. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι καταρχάς εντάσεις εργασίας, άρα έχουν αυξημένο κόστος και έχουν και αυξημένο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας. Σε τέτοιο βαθμό που σε πολλές περιπτώσεις γίνεται απαγορευτικό. Δηλαδή η αύξηση του κόστου ενέργειας. Να σας πω ένα παράδειγμα, από 3.800 ευρώ λογαριασμός, ο λογαριασμός εκτοξεύτηκε στα 8.900. Mm. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι παρά την επιδότηση του αυξημένου κόστους που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση από τον Ιανουάριο, αυτό δεν μπορεί να, η επιδότηση δεν μπορεί να καλύψει το κόστος το αυξημένο που έχουμε στο επίπεδο ηλεκτρικής ενέργειας παραδείγματος χάρη, και δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν αμεληταίο η αντίστοιχη και ίσως πολλά μεγαλύτερη αύξηση στο φυσικό αέριο. Κύριε Καβαθά, σαν θεσμικό όργανο έχετε έρθει σε επαφή με συναδέλφους σας, με άλλες χώρες, σε ευρωπαϊκά όργανα, έτσι ώστε όλο αυτό που είπατε στην αρχή, δηλαδή πολύ πιο γρήγορα να κινηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δουν πώς αυτό θα το αντιμετωπίσουν, να το τρέξετε λίγο περισσότερο, υπήρξε περιθώριο πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, κύριε Δουλειράκη, η ΓΕΣΕΒΕ είναι ιδιωτικό μέλος της SME United, της Πανευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Βιοτεχνιών και Επιχειρήσεων, και το Διοικητικό Συμβούλιο της SME United βρίσκεται σε μέτρα της Βρυξέλλες, βρίσκεται σε επαφή και με Ευρωπαίους Επιτρόπους αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάνοντας παρεμβάσεις στην κατεύθυνση που ακριβώς αναφέρατε. Μάλιστα. Αλλά μέχρι στιγμής αναμένοντας, γιατί μου φαίνεται ότι στην αναμονή είστε, τουλάχιστον εγώ αυτό αντιλήφθηκα. Ναι, περιμένουμε. Είμαστε σε αναμονή. Είναι σαφές ότι είμαστε σε αναμονή. Οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν άμεσα. Και από ό,τι ξέρω, σήμερα το Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει μέτρα σε σχέση με το Ταμείο Ακρίβειας. Μάλιστα. Το θέμα είναι η υλοποίηση του Ταμείου. Δηλαδή αν αυτό πάει στις καλένδες, αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι δώρον άδωρο. Ναι. Δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα, το εκάθε εκ των υστέρων να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Το οποίο θα είναι καταστροφικό για τις οικονομίες, όχι μόνο την ελληνική και την ευρωπαϊκή. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στην κρίση της πανδημίας που επηρέασε την οικονομία, το 40% των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα και με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρίσκεται μπροστά στο φάσμα της πτώχευσης. Άρα είναι ένα θέμα που δεν αντιμετωπίζει μόνο η χώρα μας, αντιμετωπίζει αυτή τη φορά το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών μελών της Ένωσης. Μάλιστα. Άρα τα προβλήματα είναι κοινά σε όλα τα επίπεδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καβαθά. Εγώ, κύριε Δουγκεράκη, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.